καρκίνος παχαίου εντέρου, που αφορά πάρα πολύ κόσμο και εμφανίζεται σε πολύ μεγάλη συχνότητα, είναι πλέον αντιμετωπίσιμος και το ίδιο ισχύει και για τις υπατικές μεταστάσεις που μπορεί να προκληθούν από αυτό. Τι σημαίνει υπατικές μεταστάσεις? Είναι εντοπίσεις καρκινικών κυττάρων σε μορφή όγκων, μάζας, στο ύπαρ. Αυτό μπορεί να γίνει από διάφορους πρωτοπαθείς όγκους, αλλά συγκεκριμένα από πρωτοπαθή όγκο παχαίος εντέρου είναι επίσης κάτι που πλέον είναι αντιμετωπίσιμο. Και τι εννοούμε αντιμετωπίσιμο? Η αντιμετώπιση είναι διεπιστημονική, δηλαδή χρειάζεται τη συνεργασία χειρουργική, ογκολογική, ακτινολογική, γαστρεντερολογική. Και για να είμαι πιο σαφής, οι υπατικές μεταστάσεις μπορεί να εμφανιστούν και να γίνει η διάγνωσή τους συγχρόνως με την εμφάνιση του πρωτοπαθούς καρκίνου παχαίος εντέρου ή σε δεύτερο χρόνο, μετάχρονες όπως τις λέμε. Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι συγκεκριμένη, αποφασιστική, αλλά κάποιες φορές, παρόλο που ακολουθούμε τα παγκόσμια πρωτόκολλα, διαφορετική για κάθε ασθενή. Κάθε ασθενής μπορεί να είναι διαφορετικός και η βιολογία του όγκου μπορεί να είναι διαφορετική. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει πρώτα το χειρουργείο με τη μορφή της υπατεκτομής, το οποίο ενώ στο παρελθόν φάνταζε κάτι δύσκολο και με αρκετές επιπλοκές, αρκετές δεκαετίες πριν, πλέον με την κατάλληλη εξειδίκευση που παίρνουν χειρουργοί που ασχολούνται με αυτό το θέμα, όπως επίσης όμως και με τη διάθεση των σωστών εργαλείων και της αναισθησιολογικής και τεχνολογικής υποστήριξης που έχουμε οι χειρουργοί, έχει μετατραπεί σε ένα χειρουργείο στα κατάλληλα χέρια, πλήρως εφικτό, και οι υπατικές μεταστάσεις με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καταστούν αντιμετωπίσιμες. Όσον αφορά για το ογκολογικό κομμάτι, πρέπει να υπάρχει πολύ στενή συνεργασία ογκολόγου-χειρουργού, διότι μπορεί να πρέπει να προηγηθεί χημειοθεραπεία πρώτου χειρουργείου και να ακολουθήσει χημειοθεραπεία ή θεραπεία παραγόντων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που αναφέρω τώρα, διότι το σωστό είναι να γίνεται γονιδιακός έλεγχος του πρωτοπαθούς καρκίνου παχαίου εντέρου, διότι αυτό μπορεί να καθορίσει ακριβώς ποια είναι η σωστή θεραπεία, η ογκολογική, που πρέπει να δοθεί παράλληλα με τη χειρουργική αντιμετώπιση. Πλέον, ο καρκίνος παχαίου εντέρου, όπως και οι υπατικές του μεταστάσεις, αυτό είναι ένα βασικό μήνυμα που πρέπει να ξέρουν άνθρωποι που βρίσκονται με αυτή τη διάγνωση, είναι ότι είναι κάτι αντιμετωπίσιμο, ειδικά όταν είναι εγχειρίσιμη τελικά η νόσος των υπατικών μεταστάσεων. Η πρόγνωση άνω της πενταετίας είναι πάνω από 50%. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχέση με το παρελθόν και η επίτευξη αυτού του ποσοστού έχει γίνει με την διαρκώς αρτιότερη χειρουργική αντιμετώπιση, τα ογκολογικά φάρμακα που έχουμε στη φαρέτρα μας και οι ογκολόγοι με την πάρα πολύ συγκεκριμένη και λεπτομερή προσέγγιση σε κάθε όγκο. Εδώ, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, υπάρχει το κατάλληλα εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη θεραπευτική αντιμετώπιση και των υπατικών μεταστάσεων και του καρκίνου παχαίου εντέρου, και υπάρχει και η τεχνολογική υποστήριξη από το ίδιο το Ιατρικό Κέντρο για το άριστο αποτέλεσμα.